ξεκίνησαν όλε οι τυπικέ διαδικασίε που προβλέπονται αναφορικά με την υλοποίηση του προγράμματο καταπολέμηση των κουνουπιών, το οποίο η προγραμματική σύμβαση για την περιφέρεια Ανατολική Μακεδονία και Θράκη φτάνει σε ύψο στα 1.070.000 ευρώ. Το ζήτημα των κουνουπιών είναι ένα ζήτημα που απασχολεί την περιοχή εδώ και πολλά χρόνια. Μέχρι τώρα, σε τοπικό επίπεδο, η νομαρχία τη Ξάνθη έκανε την καταπολέμηση με την τοπική νομαρχιακή εταιρεία καταπολέμηση των κουνουπιών. Από το νέο σχήμα μετά την ψήφιση του Καλλικράτη και με τις αιρετές περιφέρειες το ζήτημα ανοίχθη σε επίπεδο περιφέρειας γιατί δεν είχε νόημα να ψεκάσει ξάνθη όταν δίπλα η Κομωτινή ή η Καβάλα δεν προκαλούσε την ίδια περίοδο ψεκασμούς. Έτσι λοιπόν η αντιμετώπιση του θέματος αποφασίστηκε να είναι ενιαία σε επίπεδο περιφέρειας και κυρίως στους τέσσερις νομούς Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρω. Έτσι λοιπόν ξεκίνησαν όλες οι τυπικές διαδικασίες που προβλέπετε γιατί πρόκειται για ένα μεγάλο έργο υψηλού κόστους το οποίο θα υπερβεί το 1 εκατομμύριο ευρώ και απαιτούνταν διεθνής διαγωνισμός. Οι διαδικασίες αυτές ξεκινήσανε, οι αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου πάρθηκαν, εγκρίθηκε η προγραμματική σύμβαση που πρέπει να οδηγηθεί σε διαγωνισμό η συγκεκριμένη δράση. Έχουν μπει από την περιφέρεια 800.000 ευρώ και αντίστοιχο τίμημα από τους Δήμους περίπου 250 με 270.000 θα επιμεριστεί στους 22 Δήμους της Περιφέρειας και τους αναλογεί ένα μικρό σχετικά ποσό στην συμμετοχή τους στην καταπολέμηση των κουνουπιών. Αυτό λοιπόν... Το πράγμα έχει βγει στον αέρα. Ήδη σήμερα που μιλάμε έχει γίνει η δημοσίευση στην εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων γιατί είναι διεθνής διαγωνισμός. Έχουν γίνει οι δημοσίευσεις στα επίπεδα εθνικών εφημερίδων και τα λοιπά ό,τι προβλέπει η νομοθεσία και είναι σε εξέλιξη των προθεσμιών του διαγωνισμού. Έτσι όπως εκτιμάται η διαδικασία των ψεκασμών θα ξεκινήσει μέχρι το τέλος του Μαΐου όταν και θα αναδειχθεί ο ομοιοδότης. Κάτι το οποίο βέβαια θα οδηγήσει στο να υπάρχει μια καθυστερημένη παρέμβαση, αφού όπω τονίζει ο κ. Καραλίδη, οι ψεκασμοί θα έπρεπε να έχουν ξεκινήσει από το μήνα Απρίλιο, ώστε να αποφευχθεί η απόαση των κουνουπιών. Εκτιμούμε μέχρι τέλο του Μάη θα έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία του διαγωνισμού και κατά συνέπεια θα αναδειχθεί ο μειοδότη και μέσα από εκεί θα ξεκινήσουν αμέσω μετά οι ψεκασμοί. Είναι γεγονό ότι αυτή η τυπική χρονοβόρα διαδικασία που οφειλόταν καθαρά σε διαδικαστικού ζητήματος και χαρακτήρα θέματα που είχαν να κάνουν με τον νόμο του καλικράτη ψήφιση προϋπολογισμού και όλων αυτών των πραγμάτων, οδήγησαν σε μια μετατόπιση προς τα πίσω της όλης διαδικασίας. Αυτό βέβαια θα έχει ως συνέπεια να υπάρξει μια καθυστερημένη παρέμβαση με η παρέμβαση αυτή κατά την προσωπική άποψη δική μου έπρεπε να είναι τώρα, τον Απρίλιο μήνα, ώστε να προλάβουμε τα χειρότερα, αλλά και στο παρελθόν που οι διαδικασίες δεν ήταν τόσο χρονοβόρες και δεν ήταν τόσο ε, επιμέρους διαδικαστικά ζητήματα να επιβραδύνουν την όλη υπόθεση, οι ψεκασμοί ποτέ δεν είχαν αρχίσει πριν τις 15 Μαΐου. Κατά συνέπεια θα έχουμε μια υπομονή, θα γίνει αυτή η προσπάθεια σε επίπεδο περιφέρειας και ευελπιστούμε, εφόσον όλα πάνε καλά, ε, να έχουμε αποτελέσματα, διότι η δράση αυτή θα συνεχιστεί για όλο το διάστημα του καλοκαιριού. Κλείνοντα, ο κ. Καραλίδη επεσήμανε πω η Περιφέρεια ευελπιστεί τη νέα χρονιά να ξεκινήσουν το συντομότερο δυνατόν οι διαδικασίε ψεκασμού, χωρί να τι καθυστερήσουν τα διαδικαστικά ζητήματα που προέκυψαν φέτο.